Ιδιαίτερα προβληματισμένοι εμφανίστηκαν οι εκπαιδευτικοί και οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων για ορισμένα από τα θέματα στο μάθημα της βιολογίας. Τα θέματα δεν ήταν πολλά. Ναι. Ίσως για πρώτη φορά μετά από το 2000 και την εφαρμογή του νέου συστήματος, ήρθαμε ως βιολόγοι αντιμέτωποι με θέματα τα οποία είχαν ασαφή διατύπωση. Α. Ναι. Και θέματα τα οποία επιδέχονται διπλή απάντηση και ένα θέμα το οποίο αγγίζει το όριο του εκτός ύλης. Και αυτό δεν είναι προσωπική άποψη, είναι άποψη και άλλων συναδέλφων βιολόγων, των συναδέλφων που εργάζονται στα φροντιστήρια εδώ στην Κατερίνη και συναδέλφων από τη Θεσσαλονίκη, με τους οποίους έχουμε μιλήσει. Θέμα το οποίο αγγίζει τα όρια αγγίζει του εκτός ύλης. Αγγίζει τα όρια του εκτός ύλης. Δηλαδή, είναι... αν θέλω, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, αν θέλουμε να το απαντήσουμε και να είναι επιστημονικά σωστό, ναι, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και ύλη η οποία δεν συμπεριλαμβάνεται μέσα στην εξεταστή ύλη των παιδιών. Δεν το έχουν διαβάσει τα παιδιά, δηλαδή. Φυσικά. Μπορούμε να το απαντήσουμε με αυτά που λέει το βιβλίο, που είναι μέσα στην ύλη τους, αλλά είναι τουλάχιστον επιστημονικά ελλιπής η απάντηση. Μάλιστα, ο καθηγητής βιολογίας κ. Γιάννης Ζορμπάς εξήγησε ποια ακριβώς ήταν τα συγκεκριμένα θέματα στα οποία αντιμετωπίστηκαν προβλήματα. Να δικαιολογήσετε αν η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω μπορεί να οδηγήσει στο σχηματισμό νέων ειδών. Και εδώ είναι η πρώτη δυσκολία μας. Δυσκολία μας. Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά θα έπρεπε ως απάντηση θέλουν την παρατήρηση 4 και το συμπέρασμα 3 που υπάρχει στην σελίδα 126 του βιβλίου και την παράγραφο ότι η θεωρία του Δαρβίνου έως το συγκεκριμένο περιβάλλον, όπου λέει ότι η θεωρία του Δαρβίνου εξηγεί την εμφάνιση νέων ειδών, αλλά δεν μπορούν με αυτές μόνο τις παραγράφους τα παιδιά να δικαιολογήσουν. Α, χρειαζόταν δηλαδή και άλλη παράγραφο. Έτσι, χρειαζόταν. Ή μπορεί τα παιδιά να έχουν γράψει και άλλη παράγραφο. Στο κείμενο που προηγείται, ναι, που περιγράφει το πώς δημιουργήθηκαν οι δύο λίμνες, μιλάει για γεωγραφικό απομονωτισμό των δύο πληθυσμών. Δηλαδή, οι δύο είναι μία από τις παραμέτρους, σύμφωνα με την σύγχρονη εξελικτική θεωρία, που μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση δύο νέων ειδών. Η απομόνωση δύο πληθυσμών με γεωγραφικούς όρους. Αυτό όμως το στοιχείο δεν περιλαμβάνεται μέσα στην ύλη. Αν θέλουμε λοιπόν να δώσουμε επιστημονικά σωστή απάντηση, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και την γεωγραφική απομόνωση ως συστατικό της απάντησης. Ευκολότερα από τις προηγούμενες χρονιές ήταν τα θέματα στα μαθηματικά, τα οποία είναι σημαντικό και κρίσιμο μάθημα για εκείνους που επιδιώκουν την εισαγωγή τους σε οικονομικά τμήματα. Αυτή είναι η καμπύλη που δόθηκε. Δεν διευκρινίζεται στο ερώτημα εάν οι μετρήσεις γίνονται, επειδή η καμπύλη δείχνει απόσταση από το σημείο απόρριψης των λιμάτων, δεν διευκρινίζεται αν οι μετρήσεις γίνονται προς το κάτω μέρος του ποταμού, προς τα εκεί που ρέει το νερό, ή αν γίνονται προς την αντίθετη κατεύθυνση. Μάλιστα. Ένα αυτό. Δεύτερον, η απάντηση που δίνει η Επιτροπή Εξετάσεων δεν δίνεται σε σχέση με την απόσταση από το σημείο απόρριψης των αστικών λιμάτων, αλλά δίνεται σε σχέση με το χρόνο. Δηλαδή, τι λέει η Επιτροπή, ότι η α καμπύλη είναι οι απεικοδομητές και η β καμπύλη είναι το οξυγόνο. Για να ισχύει όμως αυτό, θα πρέπει να υποθέσουμε ότι οι μετρήσεις γίνονται στο σημείο απόρριψης και ανάλογα με το χρόνο. Δηλαδή, όσο περνάει ο χρόνος, αυξάνεται ο αριθμός των απεικοδομητών και μειώνεται το οξυγόνο μέσα στο νερό του ποταμού. Το οποίο δεν ήταν σαφές με βάση την ύλη που έχουν διδαχθεί τα παιδιά. Όχι, με βάση το σχήμα. Α, με βάση το σχήμα. Ναι, με βάση το σχήμα. Το σχήμα λοιπόν τους μπερδεύει. Τους μπερδεύει, ναι, γιατί είναι με βάση την απόσταση. Εάν το δούμε με βάση την απόσταση όπως λέει το σχήμα, τότε θα πρέπει να πούμε ότι όσο απομακρυνόμαστε από το σημείο της απόρριψης, λόγω της αποοικοδόμησης που γίνεται, μειώνεται ο αριθμός των αποοικοδομητών και αυξάνεται το οξυγόνο στο νερό του ποταμού. Επομένως, έχουμε την εναλλακτική απάντηση. Παρακαλώ, κύριε Γκούλη, που είναι α το οξυγόνο και β απεικοδομητές. Και υπάρχουν παιδιά που δώσαν τη μία απάντηση, ναι, και τα άλλα μισά δώσαν την άλλη απάντηση. Και η Επιτροπή των Εξετάσεων τώρα έχει δώσει μόνο την πρώτη απάντηση. Έχει δώσει μόνο την πρώτη απάντηση, ναι.
Αλλά με βάση το σχεδιάγραμμα που βλέπουμε, με βάση το σχεδιάγραμμα, το πιο λογικό ήταν... είναι να απαντήσει κάποιος την εναλλακτική απάντηση. Ναι. Στην ιστορία και τη φυσική, τα θέματα ήταν αναμενόμενης δυσκολίας και δεν παρουσίασαν προβλήματα ή ασάφειες. Την Παρασκευή οι υποψήφοι εξετάζονται σε φυσική θετικής και τεχνολογικής κατεύθυνσης και των δύο κύκλων και την νεοελληνική λογοτεχνία θεωρητικής κατεύθυνσης. Ήταν ωραία θέματα, καλά διαβαθμισμένα. Ναι. Ήταν θέματα που μπορούσες να κρίνεις τον μαθητή κατά πόσο έχει διαβάσει. Mm-hmm. Γενικά ήταν θέματα πάρα πολύ καλά. Ήταν μέτρια δυσκολία θέματα, ναι. Ήταν σαφώς διατυπωμένα, με σαφήνεια διατυπωμένα. Ήταν για να γράψουν καλά οι μαθητές. Μπορούσαν να γράψουν καλά οι μαθητές, ναι, ακριβώς. Ακόμα και αυτοί που ήταν πιο μέτρια προετοιμασμένοι από τους καλούς. Όχι, υπήρχε διαβάθμιση. Θέμα Δέλτα ήταν πιο απαιτητικό θέμα. Χρειαζόταν μεγαλύτερη κριτική ικανότητα. Αλλά πάλι για το θέμα Δέλτα έχω να πω το εξής σχόλιο. Ότι τα υπορετήματα Δέλτα 2 και Δέλτα 3 έχουν τεθεί με παρόμοια μορφή. Τον Μάιο του 2005, στις Πανελλήνιες του 2005. Ήταν παρόμοια ερωτήματα.